Δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα στο Eurogroup της 11ης Μαΐου, λέει ο Τόμας Βίζερ, επικεφαλής ομάδας εργασίας της Ευρωζώνης, κρατώντας χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών στην ίδια γραμμή με τον Μοσκοβισή, Σόιμπλε και Σαπέν. Ο Βίζερ, που έχει γνώση των συζητήσεων στο Brussels Group, υπονόησε ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο συμφωνίας, αφήνοντας όμως ελπίδες ότι αυτό θα γίνει εντός του Μαΐου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Eurogroup της Δευτέρας θα διαπιστωθεί σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις με την Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Σαπέν, μετά τη συνάντησή του με τον Γιάννη Βαρουφάκη, μίλησε για καθοριστική στιγμή. Σκεπτικός για το αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Αθήνα τη Δευτέρα, εμφανίστηκε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βολφγκ Σόιμπλε, χωρίς πάντως να τα αποκλείει κατηγορηματικά. Θετικές εξελίξεις, χωρίς όμως να μιλάει για συμφωνία, αναμένει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης από το Eurogroup της Δευτέρας, εναρμονιζόμενος με το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες ως προς το τι προσδοκάται στις 11 Μαΐου. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης μετά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο Οικονομίας Πιέρ Μοσκοβισή, στο προσεχές Eurogroup αναμένει την καταγραφή της προόδου που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ελληνικών αρχών και των εκπροσώπων των θεσμών. Σχετικά με τη συνάντηση με τον Γάλλο Επίτροπο, ο Γιάννης Βαρουφάκης τόνισε πως είχαν μακρά και επικοδομητική συνομιλία που ανοίγει το δρόμο για μια επιτυχή συνεδρίαση του Eurogroup της 11ης Μαΐου. Ωστόσο, μπλέξαν τις γραμμές τους Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη διαπραγμάτευση με την Αθήνα, αναφέρουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι διαφορές στρατηγικής ανάμεσα στους θεσμούς δημιουργούν εμπόδια. Με τα δεδομένα αυτά, δεν μπορεί να υπάρξει συμβασμός, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους εταίρους και παραθέτουν τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης.